Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Erebus Stories from Beyond, με καλεσμένη αυτή τη φορά τη Σωσάνα. Ξέρεις, Σωσάνα, καταρχάς είναι χαρά μου που σε έχω εδώ στο κανάλι και είναι σε ευχαριστώ που ήρθες. Χαρά μεγαλύτερη. Ναι, γιατί? Και είναι πάρα πολύ αστείο να ακούω τη φωνή μου δίπλα στη φωνή σου, ρε παιδί μου, γιατί έχω συνηθίσει να ακούω και να βλέπω τα βιντεάκια σου, και τώρα που μιλάμε μαζί είναι όλο αυτό λίγο σουρεάλ, να ξέρεις. Είναι τιμή για μένα. Και δική μου τιμή, και δική μου, και να ξέρεις ότι υπήρξαν πολλοί όταν έκανα το πρώτο επεισόδιο που είπα ότι, ξέρεις, θέλω να καλέσω και κάποιους ανθρώπους να συζητήσουμε κάποια θέματα κτλ. Το όνομά σου ήταν πολλές φορές στα σχόλια. Όχι ότι δεν σε είχα στο μυαλό μου, φυσικά και σε είχα στο μυαλό μου για να σε καλέσω, αλλά ξέρεις ότι και ο κόσμος ζήτησε μια συζήτηση μαζί σου, και αυτή δεν θα είναι άλλη από την αστρική προβολή, το φωτεινό ονείρεμα, τα όνειρα λίγο. Με τιμάει αυτό και ευχαριστώ και όλους αυτούς που ζήτησαν να κάνουμε μαζί αυτό το podcast. Για μένα είναι μεγάλη χαρά και διπλή χαρά, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί πολύ. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει, ότι είναι εφικτή η αστρική προβολή? Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι, ξέρεις, η πιο κοινή ερώτηση για κάποιον που δεν γνωρίζει. Νομίζω ότι το αν υπάρχει αστρική προβολή είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται σαν ερώτηση πλέον, έχει απαντηθεί. Ναι. Η αστρική προβολή συμβαίνει, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν όποια στιγμή το θελήσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, μπορεί να γίνει, ναι, για το πώς συνδέεται η αστρική προβολή με το συνειδητό ονείρεμα, με το lucid dreaming που λέγεται. Ναι, ναι. Και αν έχουν διαφορά οι δύο καταστάσεις και τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλοί θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα, ενώ δεν είναι. Κοίταξε, θα σου πω την δική μου γνώμη, έτσι. Η δική μου γνώμη είναι ότι η αστρική προβολή και το συνειδητό ονείρεμα είναι δύο πόρτες που οδηγούν στον ίδιο κόσμο, περίπου. Στο ναι, αστρικό πεδίο, ας πούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που μπαίνει κάποιος σε αυτή την κατάσταση διαφέρει. Στην αστρική προβολή είναι καθαρά διαλογισμός. Ναι. Βάζεις τον εαυτό σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και οδηγείς εκεί. Ενώ το συνειδητό ονείρεμα είναι να έχεις κοιμηθεί, να βλέπεις όνειρο, μέσα στο όνειρο να αποκτάς συνείδηση ότι ονειρεύεσαι, να αντιλαμβάνεσαι ότι ονειρεύεσαι, και να οδηγήσει με την βούλησή σου, με τη θέλησή σου, στα αστρικά πεδία. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πες ότι μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή που δεν γνωρίζει τι είναι η αστρική προβολή και τι είναι το φωτεινό όνειρεμα. Mm-hmm. Εμείς οι δύο γνωρίζουμε τι είναι ως έννοιες, αλλά ξέρεις, η αστρική προβολή δεν έχει να κάνει σαν πρακτική με το φωτεινό όνειρεμα. Έτσι δεν είναι? Όχι, ναι. Ναι, ναι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που κάποιος που θα μας ακούει πρώτη φορά δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε ας πω λιγάκι δύο βασικά για το τι είναι το αστρικό σώμα και για ποιο πράγμα μιλάμε. Στην ουσία, αυτό που θεωρείται ότι είναι το αστρικό σώμα είναι η ενέργεια του. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, το υλικό σώμα, υπάρχει και το αστρικό σώμα που είναι ενέργεια. Ναι. Κάποιοι το ονομάζουν και ψυχική ενέργεια. Είναι ένα σώμα το οποίο μπορεί να αποκολληθεί από το υλικό, από το φυσικό μας σώμα, και να ταξιδέψει αλλού. Ναι. Με κάποιες πρακτικές αυτό συμβαίνει, έτσι? Με κάποιες πρακτικές, ναι. Θέλει εξάσκηση, δηλαδή. Όλες... Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε χωρίς να ξέρει κάποια πράγματα ή να έχει κάποιες βασικές γνώσεις για το πώς πραγματοποιείται. Θα σου πω τι συμβαίνει. Λοιπόν, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ τέτοιες σελίδες στο Facebook και συζητώ με άτομα που κάνουν και αστρική προβολή και συνειδητό ονείρεμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν με αυτή την ικανότητα, αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή, μπορούσαν από πολύ μικρή ηλικία να βγάζουν το αστρικό του σώμα έξω από το υλικό του σώμα και να ταξιδεύουν, είτε μέσω άλλων καταστάσεων είτε μέσω του ονείρου. Ναι. Από εκεί και πέρα, διάβαζα τις προάλλες για μία πάρα πολύ ωραία και αξιόλογη έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ράσελ Τάργκ, νομίζω λέγεται, είναι φυσικός, ήταν ο συγκεκριμένος επιστήμονας. Ναι. Ο οποίος τι έκανε? Είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το 1970 κάτι, αρχές 70,
σε συνεργασία με το CIA και το FBI και προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν άτομα για να κάνουν συνειδητό ονείρεμα και αστρικές προβολές, βέβαια με όφελος δικό τους, με σκοπό να μπορέσουν να κάνουν το remote viewing που λέμε, ναι, δηλαδή ναι, ναι, την παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Ναι. Ψυχικούς κατάσκοπους δηλαδή στην ουσία ήθελαν να φτιάξουν. Ψυχικός κατάσκοπος, ναι. Δηλαδή αυτή η έρευνα δεν έγινε έτσι για σκοπούς ανιδιοτελείς, έτσι. Ναι, ναι, προφανώς. Το πρόγραμμα αυτό κράτησε 23 χρόνια περίπου. Ξεκίνησε με άλλο όνομα, κατέληξε με άλλο όνομα. Και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποδείχτηκε ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα από τότε που γεννιούνται να το κάνουν όλο αυτό, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, μπόρεσαν και αυτοί να βγάλουν το αστρικό του σώμα, να κάνουν αστρικές προβολές ή να κάνουν συνειδητό ονείρεμα. Ναι. Οπότε και τα ίδια έχει πει και ο Γκάρετ Μοντέλ, που είναι φυσικός του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, αν θυμάμαι καλά, ναι, που μελέτησε τις εξωσωματικές εμπειρίες και τα όνειρα. Οπότε βλέπουμε ότι θεωρητικά είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσε να εκπαιδευτεί κάποιος να κάνει. Αν υπάρξει βέβαια η πεποίθηση ότι κάποιος πιστεύει σε αυτό, γιατί υπάρχουν και αρνητές, αυτοί που θα πούνε ότι δεν υπάρχει καν το εθερικό, το αστρικό σώμα του ανθρώπου. Ναι. Όπου εκεί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια πρακτική, δεν είναι εφικτή δηλαδή η αστρική προβολή. Και φυσικά απευθυνόμαστε και σε αυτούς, γιατί ξέρεις, πολλές φορές είναι καλύτερο να προσπαθείς να δείξεις ότι ίσως κάτι τέτοιο μπορεί και να ισχύει σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ότι μπορεί να ισχύει, παρά στους υπόλοιπους. Γιατί όταν ασχολείται ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο ή κάποιες μυστικές, ας το πούμε, υπηρεσίες με την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων, τότε είναι κάπως σαν μια επιβεβαίωση ότι όντως ισχύει ή ότι μπορεί να αναπτυχθεί. Σε όσους ξέρεις, με όσους συζητώ για αυτά τα θέματα, έχω παρατηρήσει ότι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Είναι οι άνθρωποι που είναι κάπου στη μέση, που δεν πολύ πιστεύουν, αλλά όταν τους αναφέρεις ένα-δυο πράγματα για το συνειδητό ονείρεμα, σου λένε «Α, ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό, το έχω ζήσει κι εγώ», οπότε λίγο το πιστεύουν. Και υπάρχουν αυτοί που είναι εντελώς αντίθετοι, ναι, που λένε, ρε παιδί μου, ότι όλα αυτά είναι στη φαντασία του καθενός, ότι δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, το να καταφέρεις να πείσεις αυτόν, τον σκληροπυρηνικό, είναι μεγάλο επίτευγμα. Επίσης, ήθελα να πω ότι ακόμα και σήμερα γίνονται τέτοιες έρευνες. Εγώ, ναι, προσωπικά έχω πάρει μέρος σε δύο τέτοιες έρευνες. Α, ναι, σοβαρά. Η μία ήταν από το Πανεπιστήμιο του Essex, ναι, πριν 1,5 χρόνο περίπου. Και η άλλη ήταν μία ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο... Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, από ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας, η οποία ήταν ανθρωπολόγος. Και ήμασταν μια ομάδα 10 ατόμων που πήραμε μέρος σε αυτή την έρευνα. Στην πρώτη έρευνα του Πανεπιστημίου του Essex πήρανε τρεις ομάδες ανθρώπων. Ήταν οι άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το συνειδητό ονείρεμα και τις αστρικές προβολές, δεν το είχαν ζήσει ποτέ. Οι άνθρωποι που τους είχε συμβεί μια-δυο φορές, αλλά το θεώρησαν, ας πούμε, τυχαίο και δεν ξανασχολήθηκαν. Ναι. Και οι άνθρωποι που το έκαναν επανειλημμένα και ήταν εκπαιδευμένοι σε αυτό. Όλα τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, αλλά από ό,τι συζήτησα και με τα άλλα παιδιά και με τον υπεύθυνο της έρευνας, τα αποτελέσματα τους έκαναν πάρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η έρευνα αυτή λοιπόν έδειξε ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί και κάποιος που δεν πιστεύει καθόλου να αρχίσει να βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες ουσίες που είναι πολύ της μόδας σε αυτά τα site που ασχολούνται με το lucid dreaming και όλα αυτά, ναι, τα οποία, για τα οποία εγώ είμαι πολύ κατά σε όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν, ναι, βότανα που παίρνει κάποιος και μπορεί να κάνει συνειδητό ονείρεμα και αστρική προβολή πιο εύκολα. Υπάρχουν βιταμίνες, υπάρχει νομίζω κάποιο σύμπλεγμα βιταμινών Β που σε βοηθάει να κάνεις πιο βαθιά όνειρα, οπότε μπαίνει σε αυτή την κατάσταση πολύ εύκολα, στο συνειδητό ήρεμα. Το τονίζω αυτό, εγώ είμαι πολύ κατά σε αυτά. Ναι. Και υπήρξε και μια ομάδα ανθρώπων που εθελοντικά πήραν μέρος στην έρευνα
και λέγανε ότι αυτοί χρησιμοποιούν αυτά τα συγκεκριμένα βότανα που δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί θα γίνει ένας ψιλοχαμούλης, θα αρχίσουν όλοι να τα ψάχνουν και δεν θέλω. Ναι, όχι, θα τα κάνεις. Ναι, οι οποίοι είπαν ότι μπορούσαν να μπουν πολύ πιο εύκολα σε αυτή την κατάσταση χρησιμοποιώντας αυτά τα συγκεκριμένα βότανα, ας πούμε, οι βιταμίνες. Ναι, είναι γενικώς γνωστό ότι υπάρχουν ουσίες, είτε ψυχοτρόπες είτε όχι, που επιταχύνουν τέτοιες διαδικασίες, όμως δεν είναι φρόνιμο κάποιος, αν θέλει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, να επιχειρήσει να το κάνει μέσω αυτής της οδού, απλά και μόνο για την ευκολία του πράγματος, γιατί είναι και άκρος επικίνδυνο, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν όλες αυτές οι ουσίες στον οργανισμό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ξέρω και ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιά από αυτές τις ουσίες. Και δεν μιλάω για περιστασιογόνες ουσίες βαριές. Ναι. Μιλάω για απλά βότανα, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να έχει κάποια αλλεργία ή κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό του και να μην το γνωρίζει και να προκληθεί κάποια ζημιά. Ναι, ναι. Απλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ερευνούν αυτά τα θέματα. Σοβαροί άνθρωποι, επιστήμονες, φυσικοί, ψυχίατροι. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι είμαστε ακόμα στο 2020, ας πούμε. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε τόσο σπουδαία πράγματα, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να εξηγήσουμε τον ύπνο και τα όνειρα και πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος επιστήμονας, ο Στίβεν Λεμπέρς, ο οποίος έχει γράψει βιβλία για το συνειδητό ονείρεμα και ο άνθρωπος αυτός είχε την ειδικότητα του ψυχοφυσιολόγου. Δεν ξέρω ακριβώς τι ειδικότητα είναι αυτή. Έγραψε λοιπόν για το συνειδητό ονείρεμα και μίλησε για τα ωφέλη που μπορεί να έχει το συνειδητό ονείρεμα και κάνανε κάποια πειράματα που εμένα μου κάνανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση και απορώ πως δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Όπως για πες. Που αποδεικνύουν περίτρανα την ύπαρξη του συνειδητού ονειρέματος και των αστρικών προβολών. Ένα τρομερό πείραμα που κάνανε ήταν λοιπόν, είχαν βάλει κάποιον που ήξερε να κάνει συνειδητό ονείρεμα και το έκανε πολύ συχνά. Και στο εργαστήριο ύπνου, υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαστήριο στο Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, που είναι εργαστήριο ύπνου. Ξέρεις, καλωδιωμένο με καλώδια παντού στο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Και του είπανε, ρε παιδί μου, ότι θα παρακολουθήσουμε τα μοτίβα του ύπνου σου για κάποιες μέρες και μετά θα σε βάλουμε να κάνεις κάποια πράγματα. Παρατηρήθηκε λοιπόν, αυτό είχε παρατηρηθεί παλιότερα, ότι το συνειδητό ονείρεμα λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο του ύπνου που ονομάζεται REM. Είναι το καθαρά το στάδιο που ονειρευόμαστε. Ναι. Παρατηρήσαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι στο συγκεκριμένο στάδιο του ύπνου ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν να δέχεται πραγματικά ερεθίσματα. Σαν να είναι, ας πούμε, στην καθημερινότητα και να βιώνει καταστάσεις και να παίρνει πληροφορίες. Σαν να μην βρίσκεται σε ύπνωση. Ακριβώς αυτό, σαν να μην κοιμάται. Οπότε, επειδή περισσότεροι ονειρευτές, να το πω, δηλώνανε ότι σε εκείνο το στάδιο κάνανε τα πιο καθαρά lucid dreaming, συνειδητά ονειρέματα, κάνανε το εξής πείραμα. Είπαν λοιπόν στο συγκεκριμένο άνθρωπο ότι όταν θα αρχίσεις να βλέπεις, να κάνεις lucid dreaming, θέλουμε να μας δώσεις ένα σήμα ότι ξεκινάει αυτή η κατάσταση, για να δούμε αν αυτό ανταποκρίνεται, αν μπορούμε να το παρατηρήσουμε τέλος πάντων. Μέσω ερεθισμάτων, να δούμε δηλαδή διαφορά στο ερεθίσμα μέσα στο monitor. Όχι, θα σου εξηγήσω πώς. Ναι. Είχανε παρατηρήσει ότι στον ύπνο REM δίνει εντολή ο εγκέφαλος στο σώμα να παραλύσει για να μην τραυματιστεί, γιατί την ώρα που βλέπεις ένα όνειρο μπορεί, ας πούμε, να κάνεις κάποια κίνηση και να τραυματιστείς και να πέσεις και οτιδήποτε. Ναι, ναι. Και το μόνο πράγμα που λειτουργεί είναι τα μάτια. Η κίνηση των ματιών. Οπότε έτσι εξηγείται λίγο και το φαινόμενο της μόρας και της υπνικής παράλυσης. Το οποίο ότι έχουν δηλαδή βιώσει την ώρα εγκέφαλος. Ναι, για πες. Το οποίο έχουν βιώσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Δεν το και άνθρωποι που είναι τελείως άσχετοι, δεν το λέω υποτιμητικά, τελείως όμως άσχετοι με το θέμα της αστικής προβολής και γενικότερα. Και παρόλα αυτά έχουν βιώσει τη μόρα σε μεγάλο ποσοστό, έτσι. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σε μεγάλο ποσοστό. Και ξέρεις, παρόλο που δεν είναι μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη και το απεύχομαι να συμβεί στον καθένα, παρόλα αυτά παίρνω μια μικρή ικανοποίηση όταν συζητώ με κάποιον και μου λέει εγώ δεν πιστεύω σε όλα αυτά,
Και μετά από συζήτηση μου λέει, εμένα με είχε πιάσει μόρα μία φορά. Οπότε ξέρεις. Ναι, ναι, είναι λίγο μια ικανοποίηση. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο. Μέσα σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Οπότε έτσι εξηγείται και η υπνική παράλυση. Το ότι σε εκείνη την κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, το σώμα του είναι παράλυτο και το μόνο που λειτουργεί είναι τα μάτια του. Οπότε ναι, ανοίγουν τα μάτια του, αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Βρίσκεσαι και σε ένα στάδιο ανάμεσα στον ύπνο και τον ξύπνιο και έχεις αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορείς να κουνηθείς. Ναι. Όταν λοιπόν βάλαν αυτόν τον άνθρωπο και του κάναν το πείραμα, όταν ξεκίνησε να έχει συνειδητό ονείρεμα, τους είχε πει ότι θα κάνω τρεις κινήσεις με τα μάτια μου δεξιά, τρεις κινήσεις αριστερά, θα σταματήσω κάποια δευτερόλεπτα και μετά θα το επαναλάβω. Ναι. Και ήταν κάτι το οποίο κατέγραψαν τα μηχανήματα, ήταν κάτι το οποίο είδαν οι επιστήμονες αυτοί με τα μάτια τους. Οπότε υπήρξε για πρώτη φορά, νομίζω, αυτή η επικοινωνία μεταξύ των δύο κόσμων, των δύο καταστάσεων. Και υπήρξαν μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να επικοινωνήσουν από εκεί με το εδώ, με κώδικα Morse. Δηλαδή, όταν το άκουσα εγώ αυτό, λέω εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ξέρεις. Εικάζονται. Είναι καταγεγραμμένα πειράματα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά, ξέρεις, δεν υπάρχουν. Ναι, είναι και η αμφισβήτηση του ότι, ξέρεις, αν κάτσει μια ομάδα ανθρώπων και επιχειρήσει να κάνει αστρική προβολή φωτεινό ονείρεμα χωρίς να έχει όμως κάποια επιστημονική ιδιότητα, τότε θα, τα όποια αποτελέσματα θα αμφισβητηθούν έντονα ως φαντασιόπληκτα, ενώ αν μια μελέτη γίνεται υπό την αιγίδα ενός πανεπιστημίου, ας πούμε, τότε αυτόματα αποκτάει κύρος στη συνείδηση των ανθρώπων, κάτι που όμως ίσως και να είναι λίγο προβληματικό, γιατί ξεστήνουμε να πιστεύουμε ό,τι μας λέει η επιστημονική κοινότητα ανεξάρτητα από το πόσο αλήθεια μπορεί να είναι ή όχι, ενώ, αν, ενώ αν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και εμείς, αμφισβητούμαστε ραγδαία και πάρα πολύ έντονα. Ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι λιγάκι προβληματικό όντως. Και γιατί ας πούμε κάτι που σου λέω εγώ και βιώνω, σου περιγράφω κάτι που βιώνω, να το αμφισβητείς, και όταν βγαίνει κάποιος επιστήμονας να το πει, το δέχεσαι με μεγαλύτερη ευκολία. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς έκανα μια μικρή έρευνα και βρήκα ανθρώπους διάσημους, έτσι, σε εισαγωγικά διάσημους, που έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ο κόσμος έχει αυτό το κακό, να τίνει να πιστεύει περισσότερο ανθρώπους που είναι διάσημοι, είναι επιστήμονες, έχουν κάποιο κύρος στην κοινωνία, παρά εσένα που, που είσαι δίπλα του και του λες ότι ξέρεις και εγώ κάνω συνειδητό ονείρεμα. Συγκεκριμένα ο James Cameron, ο οποίος έχει κάνει το Avatar, το Τιτανικό και πάρα πολλές γνωστές ταινίες, είχε πει ότι για το Avatar συγκεκριμένα πήρε έμπνευση από συνειδητό ονείρεμα. Σοβαρά, δεν και το αν το δούμε σαν ναι, και αν το δούμε σαν, σαν πλοκή, έχει πάρα πολλά κοινά με το συνειδητό ονείρεμα, ότι στην ουσία έχεις ένα άλλο σώμα που το χρησιμοποιείς σε έναν άλλο κόσμο και βιώνεις κάποιες καταστάσεις εκεί. Επίσης είναι πάρα πολύ γνωστό ότι ο Νίκολα Τέσλα βίωνε τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Αλλά για τον Τέσλα συγκεκριμένα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Ναι, φυσικά. Αλλά ο άνθρωπος μιλούσε πάρα πολύ συχνά για το ότι μπορούσε να μπαίνει σε τέτοιες καταστάσεις και να παίρνει έμπνευση από αυτές. Μάλιστα έλεγε ότι στον ονειρικό κόσμο, στα όνειρά του, έχει δικό του εργαστήριο που δοκιμάζει πρώτα τα πειράματά του εκεί και αν δει ότι πετυχαίνουν, έρχεται στον πραγματικό κόσμο και τα εφαρμόζει. Ξαναδοκιμάζει, ας πούμε. Ναι. Αυτό που λες έχει... Ναι, περίμενε να σε διακόψω, γιατί αυτό που λες έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήθελα να το πιάσουμε κάποια στιγμή αργότερα, αφού μιλήσουμε για το συνειδητό ονείραμα και την αστική προβολή, ειδικότερα στον ονειρικό κόσμο, και με αφορμή μια ταινία που είχα δει και το έχω ξαναπεί σε κάποια βίντεο μου, με το Cloud Atlas, που μιλάει για το πώς συνδέονται οι συνειδήσεις και πώς μπορεί κάποιος να μοιραστεί μια ιδέα μέσω... Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς ονειρικός κόσμος, όμως καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια σύνδεση. Γιατί, ας πούμε, μέσα από ένα όνειρό του ο άλλος συνέλαβε μια μελωδία και μπόρεσε και την κατάλαβε μέσα από ένα άλλο όνειρο ο βοηθός του, ας πούμε. Είναι... Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι λέξεις την ταινία. Ναι, ναι, είναι από τις αγαπημένες μου. Ναι, ναι, και δική μου. Αλλά είναι τεράστιο θέμα. Ας πούμε πρώτα για τα άλλα, γιατί θα το πάμε αλλού το πράγμα. Αν μας μείνει χρόνος, θα το συζητήσουμε και αυτό.
Ναι, ναι. Και κατάλαβα ακριβώς τι λες. Και υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι, ας πούμε, έχουν συνθέσει μουσική μετά από συνειδητό όνειρεμα. Ένας που μου έρχεται τώρα έτσι πρόχειρα στο μυαλό είναι ο Aphex Twin, νομίζω είναι το, ναι. το nickname του. Είναι ναι, ναι. ο Richard James. Και ο Albert Einstein είχε πει κάποιες φορές ότι βιώνει συνειδητό όνειρεμα. Να μην μιλήσουμε για τους Wachowski Brothers, ναι. που τώρα είναι sisters. Που κάνανε Matrix το Matrix και τέτοια. Ναι, που το Matrix κι αν δεν είναι μια μεταφορά ονειρική, δηλαδή είναι η υπέρτατη νομίζω ταινία για και το Inception, και το Inception ναι. Που μιλάνε για τέτοιες καταστάσεις και το πώς περνάμε από τη μια κατάσταση στην άλλη. Ναι, ναι. Να διευκρινίσω ότι το Matrix, ειδικά το ένα, γιατί μετά λίγο νομίζω ότι παραφράστηκαν οι επόμενες δύο ταινίες, αλλά ειδικά το πρώτο είναι μια ίσως πραγματική απεικόνιση σε πολλά σημεία του τι συμβαίνει. Ναι, και γίνονται μάλιστα και μαθήματα ολόκληρα για, συγκεκριμένα για την τριλογία αυτή ναι. σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, για τις φιλοσοφικές προεκτάσεις ναι, ναι. που έχει όλο αυτό το... συγκεκριμένα υπάρχει μια εκπληκτική ταινία, το την οποία συστήνω σε όποιον θέλει να ασχοληθεί λίγο με όλο αυτό τον κόσμο. Είναι το Waking Life του Richard Linklater, νομίζω λέγεται, η οποία δεν ξέρω αν την έχεις δει. Όχι, δεν την έχω δει και θα τη δω. Είναι μια ταινία animation που περιγράφει αυτό, τον ονειρικό κόσμο. Και όσοι έχουν βιώσει κάτι τέτοιο, βλέπεις την ταινία και λες, ναι ρε, αυτό είναι. Περιγράφει ακριβώς αυτό. Και ο ίδιος είπε ότι όλη η ταινία βασίστηκε πάνω στις δικές του εμπειρίες από το συνειδητό ονείρεμα. Ναι. Και εξής, όταν κάποιος το βλέπει και έχει βιώσει κάτι τέτοιο, το καταλαβαίνει ότι το έχει βιώσει και ο δημιουργός από συγκεκριμένα πράγματα που είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν βιώσει συνειδητό ονείρεμα. Στους ονειρευτές, ναι. Στους ονειρευτές. Όχι στους ονειρευτές, γιατί όλοι ονειρευόμαστε, ειδικά σε αυτούς που βιώνουν ναι, ναι, ναι. συνειδητό ονείρεμα, γιατί είναι διαφορετικό. Ναι, και αναφέρει αυτά τα μοτίβα στην ταινία. Ναι. Ναι. Και λες, όπα, αυτός κάτι ξέρει. Δηλαδή το βλέπεις, ρε παιδί μου. Τώρα μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για, ναι. για τους κανόνες και τα μοτίβα που υπάρχουν στο συνειδητό ονείρεμα. Για δώσε ένα-δύο στοιχεία έτσι για τον κόσμο που μας ακούει. Λοιπόν, συζητώντας έτσι και με ανθρώπους που το κάνουν αυτό χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν 6 τρόποι στον ονειρικό κόσμο για να ταξιδέψεις. Ναι. Όταν σου πω τον τελευταίο, θα τον αφήσω για τελευταίο, ναι. Μπορεί να πεις και εσύ, α, και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Τώρα δεν θέλω να μπούμε συγκεκριμένα για σένα ναι, και ναι, να πούμε ναι, 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 ούτε για μένα. Ναι. Μιλάω γενικά. Ναι. Ένας από τους τρόπους που ταξιδεύει κάποιος στον ονειρικό κόσμο είναι ο στροβιλισμός. Δηλαδή έχει την αίσθηση ότι στροβιλίζεται με μεγάλη ταχύτητα και ταξιδεύει, ας πούμε, προς τον ουρανό, προς το σύμπαν. Ναι. Ένας άλλος τρόπος είναι απλά να πετάς. Να πετάς με μεγάλη ταχύτητα πάνω από συγκεκριμένα μέρη. Ναι. Υπάρχει ο τρόπος να μεταφέρεσαι μέσα από πύλες. Στην ουσία, δηλαδή είσαι στο όνειρό σου, βλέπεις ότι είσαι σε ένα δωμάτιο και ξέρεις ότι υπάρχει μια καταπακτή. Ανοίγεις την καταπακτή, περνάς και βρίσκεσαι σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Ναι, ναι. Υπάρχει ο τρόπος το να κλείνεις τα μάτια σου, να φαντάζεσαι ένα συγκεκριμένο μέρος άλλο, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε εφιάλτες, έτσι, όταν βρίσκεσαι σε κάποιο άσχημο όνειρο. Ναι, κλείνεις τα μάτια σου μέσα στο όνειρο, έτσι, έχοντας συνείδηση ότι ονειρεύεσαι. Και να φαντάζεσαι κάποιο άλλο μέρος και να βρίσκεσαι εκεί. Υπάρχει επίσης ένας άλλος περίεργος τρόπος, τον οποίο κινείσαι στην ουσία με την ταχύτητα του φωτός. Κινείσαι με απίστευτα μεγάλη ταχύτητα ναι. και μπορείς να βρεθείς από το ένα δευτερόλεπτο, ονειρικό δευτερόλεπτο, στο άλλο σε ένα πάρα πάρα πολύ μακρινό μέρος, στην άκρη του γαλαξία. Και ένας πάρα πολύ, σε όποιους το έχω αναφέρει αυτό, μου είπανε ανέρεση, αυτό το έχω ζήσει κι εγώ. Είναι το να πηδάς, στην ουσία να κάνεις πολύ μεγάλα άλματα, σαν να ύπτασε. Δηλαδή, δίνεις δύναμη στα πόδια σου, πηδάς, ύπτασε για κάποια δευτερόλεπτα και μετά βαραίνει το σώμα σου και ξαναπέφτεις κάτω στο έδαφος. Ο τελευταίος τρόπος είναι και το πιο συχνό φαινόμενο, νομίζω, σε εκείνους που δεν έχουν ιδέα για το φωτεινό ονείρεμα, έτσι. Είναι, ακριβώς, είναι ένα πολύ κοινό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι όταν σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις τι, όλα αυτά που ζείτε είναι φαντασία, είναι στο μυαλό σας. Ναι. Πώς εξηγείς ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτός ο τρόπος του να ταξιδεύεις, κάτι που είναι τόσο κοινό σε πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς να υπάρχει κάτι
κάποιο ερέθισμα κοινό για όλους, δηλαδή να το έχουμε δει όλοι σε μια ταινία, να το έχουμε διαβάσει όλοι σε ένα βιβλίο. Οπότε αυτά τα πράγματα είναι που σε κάνουν να πιστεύεις λιγάκι παραπάνω στο συνειδητό ονείρεμα και στον αστρικό κόσμο. Κάτι άλλο που αναφέρει επίσης και στο Waking Life είναι ότι στον ονειρικό κόσμο τα γράμματα και οι αριθμοί δεν είναι ξεκάθαροι. Δηλαδή μπορεί να τύχει να κοιτάξεις ένα ρολόι, να δεις ας πούμε ότι είναι 8 η ώρα και μετά να αρχίσει να θολώνει και να δείχνει 10, να μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο το ρολόι. Ναι, ακριβώς ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γράμματα. Βλέπεις κάτι, μια επιγραφή και μετά από λίγο αυτή η επιγραφή γράφει κάτι άλλο ή δεν μπορείς να βγάλεις ακριβώς νόημα τη γράφη. Και αυτό που συμβαίνει και σε πάρα πολλούς, και όπως και με αυτό που λέγαμε με τον τρόπο που πετάει κάποιος, είναι να προσπαθείς να πάρεις τηλέφωνο και τα νούμερα μπροστά σου να μπερδεύονται και να θες να πάρεις ένα συγκεκριμένο αριθμό και να μην μπορείς. Αυτό το έχουν ζήσει και το έχουν δει σε όνειρο πάρα πολύ. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά. Ή ας πούμε το να κοιτάς τον ουρανό. Εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά το έχουν αναφέρει πάρα πολύ, ότι ο ουρανός στο αστρικό πεδίο, ας πούμε, στον ονειρικό κόσμο, είναι πάρα πολύ περίεργος και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς, με αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ότι μοιάζει περισσότερο με πίνακα. Ναι, ούτε εγώ το έχω βιώσει αυτό στον ύπνο μου, να κοιτάξω τον ουρανό. Θυμάμαι από τις πρώτες φορές που ασχολήθηκα με το εναλλακτικό γενικότερα, όταν ήμουν πιο μικρός, είχα πέσει πάνω σε κάποια βιβλία του Καστανέντα. Εντάξει, τώρα έριξες βαριά χαρτιά στο ναι, τραπέζι μας. Ναι, ο οποίος μιλούσε βέβαια για ένα 15χρονο παιδί που ακόμα ξέρεις, όταν ήμουν εγώ 15 ξεκίνησα να διαβάζω, δεν είχα και πολύ μεγάλη επαφή με το τι έλεγε ή με το τι έγραφε τέλος πάντων, αλλά θυμάμαι που, δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο ακριβώς, περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή να ενεργοποιήσεις το φωτεινό όνειρεμα, και σου λέει ότι ο τρόπος για να το κάνεις, ένας από τους τρόπους για να το κάνεις είναι να καταφέρεις να κοιτάξεις τα χέρια σου. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι πώς να το πω, είναι κλασικό αστείο έτσι, εσωτερικό αστείο στους συνειδητούς ονειρευτές. Και όσον αφορά τον Καστανέντα, εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερη από σένα, ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο ότι εκεί γύρω στα 19 με 20. Ναι. Και όταν διάβασα το πρώτο βιβλίο έπαθα ένα σοκ. Ναι. Και για τον Καστανέντα μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Με τις ώρες, ναι. Και μετά πήρα όλη την πενταλογία και καθώς και 2-3 άλλα βιβλία που έχουν γράψει άλλοι για αυτόν και για τη ζωή του. Η Ταΐσα Μπελάρ, ας πούμε. Δεν έχει γράψει. Ναι. Η Ταΐσα Μπελάρ έχει γράψει, νομίζω. Τα Τενσέγκρι της. Δεν είμαι σίγουρη. Ναι, ούτε εγώ. Αλλά νομίζω ότι κάτι εκεί. Ναι, δεν έχει σημασία. Και που ήταν, ρε παιδί μου, σαν να μου άνοιξε μια πόρτα σε έναν κόσμο που κατά βάθος μέσα μου ήξερα ότι υπήρχε. Και να μου επιβεβαίωσε πράγματα που ήδη ήξερα, ας πούμε, ναι, με κάποιον τρόπο. Βέβαια, τα έργα του Καστανέντα και όλα αυτά που λέει ότι βίωσε, τα έχουν αμφισβητήσει πάρα πολύ. Από τη μία είναι λογικό. Γιατί όταν, είναι σου, λογικό, μιλάει, απόλυτα λογικό. Όταν σου μιλάει για το διπλό του, Δον Χενάρο, ας πούμε, ότι έβλεπε το Χενάρο δίπλα του και ταυτόχρονα να του κλέβει τα μάξι λίγο πιο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Είχε τέτοια, ας πούμε. Ξέρετε, παιδί μου, έχουν κάνει έρευνες για αυτό το πράγμα και για τη ζωή του, δηλαδή έχουν ερευνήσει το κατά πόσο ήταν αληθινά όλα αυτά που ισχυρίστηκε ότι έζησε. Ναι. Και είπαν ότι τελικά μάλλον δεν είχε καμία επαφή με τους Γιάκι, τους Σαμάνους, ναι, ότι ο Δον Χουάν δεν υπήρξε καν και ότι όλα αυτά που έγραψε ήταν στην ουσία ένα συνοθήλευμα πραγμάτων που είχε συλλέξει, πληροφοριών που είχε συλλέξει από τις παραδόσεις των Ινδιάνων στην ουσία, των Σαμάνων. Ναι, δεν είναι καθόλου απίθανο. Όπως και να έχει. Δεν είναι καθόλου απίθανο, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και αν το δούμε σαν πληροφορίες και γνώσεις που έχουν ενσωματωθεί σε ένα καθαρά λογοτεχνικό, ας πούμε, κείμενο. Πλαίσιο, ναι. Παρόλα αυτά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει, ας πούμε, για το πώς, για να ψιλοκαταλάβει κάποιος που δεν έχει επαφή με όλα αυτά, για το πώς κάθε άνθρωπος έχει ένα ενεργειακό σώμα, μέσα στο οποίο, ας πούμε, βρίσκεται το υλικό του σώμα, το οποίο είναι σαν φωτεινή σφαίρα, ναι, και υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωσης, το οποίο είναι πίσω από τη δεξιά πλάτη, ας πούμε, κάπως έτσι, αν το θυμάμαι καλά.
Ναι. Το οποίο μετά από εκπαίδευση μπορούμε να το μετακινήσουμε και να μπούμε σε άλλες καταστάσεις συνείδησης και να βιώσουμε και να δούμε τους άλλους κόσμους που συνυπάρχουν με τον δικό μας, είναι μπλεγμένοι με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Το πώς μπορούμε, ας πούμε, να, μετά από εκπαίδευση να βγάλουμε τελείως το αστρικό σώμα μας έξω από το υλικό σώμα μας. Και ξέρεις, όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι, όπως το λες, είναι πολύ λογικό να έχουν αμφισβητηθεί. Ναι, και είναι μάλιστα λογικό. Έβλεπα ένα βίντεο τις προάλλες που έλεγε για το πώς αντιμετωπίστηκε ο Καστανέντα στα τελευταία χρόνια της ζωής του, λίγο σαν, σαν αίρεση όλο αυτό που είχε κάνει. Γιατί στην ουσία συμπεριφερόντουσαν σαν να ήταν σε αίρεση αυτός, ναι, ναι, και οι μάγισσες που ήταν στο περιβάλλον του. Μάλιστα υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για το τι απέγιναν. Ήταν 5 γυναίκες οι οποίες ήταν μαζί του. Ναι. Το πτώμα της μίας βρέθηκε στην έρημο και οι άλλες 4 δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Και κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι καταφέρανε με κάποιον τρόπο να περάσουν με το υλικό του σώμα στον ενεργειακό κόσμο. Οι οποίες δίδασκαν τα μαγικά περάσματα του Καστανέντα. Θα υπάρχει λογικά και στο... Ναι. Και... μάλιστα πολλοί λέγανε ότι, ξέρεις, ο Καστανέντα, ρε παιδί μου, ήταν μάγος και αποκλείεται να πέθανε, γιατί μετά από την εξέταση του ιατροδικαστή είπαν ότι τελικά ο άνθρωπος πέθανε από καρκίνο στο σηκώτι, αν δεν κάνω λάθος. Πολλοί είπαν ότι όλο αυτό ήταν στημένο, ξέρεις, και ότι ο Καστανέντα δεν πέθανε ποτέ, το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ και κατάφερε με κάποιον τρόπο να περάσει στον άλλο κόσμο. Ναι. Το οποίο είναι τραβηγμένο, έτσι. Αρκετά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που προτιμούν να πιστεύουν, ας πούμε, την πιο τραβηγμένη θεωρία από το να βλέπουν την αλήθεια. Ναι, ναι, προφανώς. Και ξέρεις, ξεκίνησε ένα κίνημα από τα έργα του Καστανέντα και μετά. Υπήρχαν αυτοί που τον θεοποιούσαν, έτσι. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο basic βιβλία που μπορεί να διαβάσει κάποιος για να ξεκινήσει να δει όλον αυτόν τον κόσμο. Ναι, ναι. Είναι τα πιο basic. Αλλά νομίζω και... ότι το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις είναι διάβασε Καστανέντα, ας πούμε, για να ξέρεις, να καταλάβεις λίγο τι γίνεται, ας πούμε, για να μπεις στον κόσμο αυτό. Μίλησε και για κινδύνους, δηλαδή μίλησε και για τους βολαδόρες. Α, εντάξει, οκ, okay, ναι. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι είχε και λίγο το στοιχείο αυτό του της επικινδυνότητας που σε εξητάρει πάντα σε κάτι τόσο μαγικό, ας πούμε. Και άγνωστο, ναι. Ναι. Ξέρεις, ρε παιδί μου, ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτοί που ακολουθούν κατά γράμμα όλα αυτά που έγραψε. Ναι. Και ο Καστανέντα είχε έτσι ένα χάρισμα, ακόμα και αν δεχτούμε ότι όλα αυτά ήταν φτιαχτά και δεν τα είχε ζήσει όλα αυτά. Έγραφε με εκπληκτικό τρόπο, οπότε όταν το διαβάζεις για τις εμπειρίες του, έτσι σε κάνει να τον ακολουθείς μαζί του, σαν να το ζεις και εσύ όλο αυτό. Και είναι σε κάνει να θες να τις ζήσεις, ας πούμε, και εσύ αυτές τις εμπειρίες. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Σαν να βρίσκεσαι εκεί και να βιώνεις όλα αυτά που βιώνει. Ακριβώς. Μίλησε συχνά, συχνά μιλούσε στα έργα του για τους κινδύνους, ναι, που υπάρχουν στο συνειδητό όνειρεμα και στον ενηρικό κόσμο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς μέχρι και σήμερα. Το κατά πόσο το συνειδητό όνειρεμα είναι επικίνδυνο ή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι, ξέρεις τι, δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. Μπορείς να ελέγξεις τα πάντα στο όνειρό, στο συνειδητό όνειρεμα. Ναι. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε, μάλιστα διάβαζα μια θεωρία που λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο το συνειδητό όνειρεμα, γιατί στην ουσία βγαίνει το αστρικό σου σώμα από το υλικό σώμα, βγαίνει η ψυχή, ναι, οπότε το σώμα μένει έρμεο σκοτεινών οντοτήτων για να το καταλάβουν. Και μου ακούστηκε λίγο έτσι πολύ τραβηγμένο και περίεργο, αλλά τώρα ξεκινάμε και μια συζήτηση που έχει να κάνει πάρα πολύ με τη θρησκεία. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, ότι δαιμονοποιείται και λίγο αυτή η πρακτική και της αστικής προβολής και του ποτεινού ονειρέματος. Ναι. Γιατί έχει γίνει μια συζήτηση κιόλας τώρα τελευταία με τις New Age πρακτικές, άσχετα αν δεν είναι καθόλου New Age, και με το πόσο κάθετα αντίθετη είναι η θρησκεία ως προς αυτές. Οπότε είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση και θέλω λιγάκι να πω ότι ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ μπορεί, ας πούμε, να πιστεύω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ερχόμαστε έτσι σε... να ξεκινάνε διαμάχες για όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να ακούσω εγώ τη δική σου θεωρία, μπορεί να ακούσεις εσύ τη δική μου που να είναι τελείως διαφορετική. Ακριβώς. Και να μην χρειάζεται να συμφωνήσουμε για το ποιος έχει, ξέρεις, το μεγαλύτερο δίκιο, ας πούμε. Ακριβώς. Και όσον αφορά το συνειδητό ονείρεμα και τις αστρικές προβολές, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε.
ποιος έχει δίκιο, έτσι. Γιατί κανένας από τους δύο δεν μπορεί να αποδείξει αυτό που λέει. Δηλαδή, ούτε εγώ, παράδειγμα, που κάνω συνειδητό ήρεμα, μπορώ να σου αποδείξω ότι είναι κάτι τελείως ασφαλές. Ναι. Ούτε εσύ που μου λες ότι σου έχει συμβεί και το έχεις κάνει και τελικά λες ότι έπαθες ζημιά από σκοτεινές οντότητες. Και ξέρεις, έχω συζητήσει και με άτομα μέσω αυτών των σελίδων στο Facebook που λένε ότι έχουν πάθει ζημιά από το συνειδητό ήρεμα. Ψυχολογική. Και ψυχολογική, γιατί έχουν δει πράγματα και έχουν βιώσει πράγματα εκεί που τους έκαναν μεγάλη εντύπωση, οπότε γυρίσαν πίσω και δεν μπορούσαν να συνέλθουν. Αλλά το πιο σύνηθες είναι να χρειαστεί το αστρικό σώμα να γυρίσει πίσω απότομα για κάποιον λόγο, ναι, και να μην κουμπώσει σωστά. Ξέρω πώς ακούγεται αυτό για κάποιον ειδικά που δεν έχει καμία επαφή. Ναι, ακούγεται αλλά περίεργο, είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι το οποίο το έχουν ζήσει πάρα πολύ. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έχουν πάθει ζημιά από αυτό. Ότι το αστρικό σώμα μπορεί να κάνει ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια, ας πούμε, για να κουμπώσει εντελώς με το φυσικό σώμα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έχουν χάσει τα λογικά τους, ότι δεν είναι οι ίδιοι, ότι έχουν καταληφθεί από κάποια άλλη οντότητα. Έχω μιλήσει με άνθρωπο ο οποίος ζήτησε βοήθεια, ας πούμε, σε αυτή τη σελίδα και είπε ότι ο γιος μου, ας πούμε, έκανε αστρικά ταξίδια, έκανε συνειδητό ήρεμα. Ναι. Και μετά από ένα πάρα πολύ έντονο συνειδητό ήρεμα, δεν είναι ο εαυτός του. Είναι σαν να είναι φυτό, ας πούμε. Οπότε εκεί δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και αν απλά προϋπήρχε ένα ψυχολογικό πρόβλημα, μια ασθένεια που απλά εκδηλώθηκε. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε το συνειδητό ήρεμα και όλο αυτό, επειδή και εγώ δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου και δεν θέλω να πω και σε αυτές τις συζητήσεις για τη θρησκεία, ναι, είναι κάτι που πρέπει λίγο με επιφυλακτικότητα να το προσεγγίσουμε. Ναι, εννοείται πάντα. Απλά αυτή η ερώτηση που θα έκανε κάποιος που δεν ξέρει πώς είναι η εμπειρία και ίσως και να σκέφτεται να την ξεκινήσει, ας πούμε, να ξεκινήσει την απόπειρα να τη βιώσει. Είναι για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να επιχειρήσει, ας πούμε, να βιώσει την αστρική προβολή, το φωτεινό όνειρεμα, θα εξελίξει κάποια πτυχή του εαυτού του με αυτόν τον τρόπο? Θα σε πάω πίσω πάλι στον Στίβεν Λεμπέρτς, ναι, που στο συγκεκριμένο βιβλίο του, εξερευνώντας το συνειδητό όνειρεμα, έχει γράψει, νομίζω είναι 4-5 λόγοι για τον οποίο θα ήταν καλό, θα κέρδιζε κάποιος από όλο αυτό. Ναι. Το ένα είναι ότι, και το πιο βασικό, και είναι κάτι που, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί, είναι ότι μπορείς να σταματήσεις τους εφιάλτες. Δηλαδή, αν καταφέρεις και έχεις και ξυπνήσεις τη συνείδησή σου μέσα στο όνειρο, γιατί, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν από εφιάλτες, βλέπουν καθημερινά εφιάλτες, ναι, μπορείς να ελέγξεις την έκβαση του ονείρου. Και μάλιστα ο ίδιος περιέγραφε για το πώς ξεκίνησε για την έρευνα για το συνειδητό ήρεμα, ότι ένα βράδυ, μάλλον πολλά βράδια επανειλημμένα, έβλεπε το ίδιο όνειρο, το κυνηγούσε ένα τέρας, ας πούμε. Ναι. Και μετά την έκτη μέρα συνειδητοποίησε ότι, ξέρεις τι, αυτό το έχω δει το όνειρο, οπότε είμαι σε όνειρο. Οπότε άρχισε να προβάλλει, έτσι, καλές σκέψεις για το συγκεκριμένο τέρας και να το βλέπει με άλλο μάτι και λέει ότι προσπαθούσα να το αγαπήσω και ξαφνικά το τέρας αυτό άλλαξε μορφή και έγινε φίλος, ας πούμε, και άρχισε να μικραίνει μέχρι που στο τέλος εξαφανίστηκε. Οπότε λέει ότι ένας από τους κυριότερους λόγους για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο είναι να μπορέσει να ελέγξει, να σταματήσει τους εφιάλτες. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι, ακριβώς αυτό. Λέει, ας πούμε, ότι μέσω του συνειδητού ονειρέματος αναπτύσσεται πάρα πολύ η δημιουργικότητα, ναι, και η φαντασία. Γιατί σκέψου ότι στον κόσμο που ζούμε όλοι, ας πούμε, στην πραγματικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένοι φυσικοί νόμοι που σταματάνε κάποια πράγματα και η φαντασία, ας πούμε, σταματάει μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά ξεκινάνε οι φυσικοί νόμοι, έτσι. Ναι, ναι. Στον ονειρικό κόσμο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι, δεν ισχύει η βαρύτητα, οπότε προσλαμβάνεις εικόνες και πληροφορίες που είναι ξένες για σένα και έτσι ανοίγουν καινούργιοι κόσμοι. Και αυτό, συνδέεται και με δημιουργικότητα, ναι. Ότι μπορείς να ζήσεις περιπέτειες και να επισκεφτείς μέρη που δεν θα μπορούσες στην πραγματικότητα. Ναι. Ότι μπορείς να ζήσεις αποθυμένα. Και εδώ είναι κάτι που είναι ένα θέμα ταμπού που δεν συζητιέται πολύ από τους συνειδητούς ονειρευτές, για τα σεξουαλικά όνειρα και το πώς, ναι, βιώνει κάποιος άνθρωπος, μπορεί, ας πούμε, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε και οπουδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο. Ναι. Και μάλιστα ο ίδιος ο Λεμπέρτς, από έρευνα που είχε κάνει, είχε δει ότι οι γυναίκες
τουλάχιστον αυτές που κάνουν συνειδητό όνειρεμα, τουλάχιστον τα 2/3 των ονείρων τους έχουν να κάνουν με σεξ. Ναι. Και ότι η εμπειρία αυτή και ότι ο οργασμός, καταγεγραμμένος από τα όργανα τα δικά του, ας πούμε, ναι, είναι το ίδιο έντονος με αυτό που βιώνει στην πραγματικότητα. Στους άντρες συμβαίνει λίγο πιο σπάνια να συνδέεται το συνειδητό όνειρωμα με το σεξ, ας πούμε, και με οργασμό οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει πάρα πάρα πολύ συζήτηση και είναι και λίγο ταμπού, οπότε καλύτερα να μην το συνεχίσω. Και επίσης λέει ότι είναι πέρα από τους εφιάλτες που μπορείς να αντιμετωπίσεις, ότι είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις και την υπνική παράλυση. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το βιώνουν χρόνια, τους φοβίζει πάρα πολύ. Οπότε αν καταφέρεις να έχεις μια συνείδηση εκείνη την ώρα που σου συμβαίνει, του τι σου συμβαίνει, γενικά μιλάει για τα ωφέλη του συνειδητού ονειρέματος. Αλλά και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε πολύ καιρό και τελικά αν κάποιος κερδίζει από όλο αυτό ή αν χάνει. Πάντως 9 στους 10 ανθρώπους που κάνουν συνειδητό όνειρεμα, τώρα στατιστικά στο περίπου σου λέω, ναι, λένε ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εκπληκτικό το να ζεις εκεί. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εθιστεί στον ονειρικό κόσμο. Και περισσότερο συμβαίνει αυτό σε ανθρώπους που βιώνουν άσχημες καταστάσεις στην ζωή τους. Οπότε προτιμούν να βρίσκονται στον ονειρικό κόσμο, που έχουν τον έλεγχο εκεί, παρά να αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την πραγματικότητα. Κάτι που όμως είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί επικίνδυνο για τη ζωή του ανθρώπου, όχι το ότι θα χάσει τη ζωή του, αλλά το ότι θα σταματήσει. Για την ψυχική του υγεία. Θα επιλέξει να μην ζει τη φυσική του ζωή και να ονειρεύεται μονίμως, ας πούμε. Είναι μια παγίδα. Ακριβώς αυτό. Το ονειρικό ημερολόγιο πού μπορεί να χρησιμεύει για την έναρξη ενός συνειδητού όνειρου, δηλαδή τι ενεργοποιεί στην ουσία, γιατί ξέρω ότι είναι ένα εργαλείο για κάποιον που θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα στο συνειδητό όνειρο και να ενεργοποιήσει, δηλαδή βοηθάει στο να θυμάται κάποιες λεπτομέρειες από το όνειρό του και να φτάσει στο σημείο να διαπιστώσει ότι όντως είμαι σε ένα όνειρο. Αυτό που λέει και ο Λεμπέρς είναι στην ουσία τι, ότι είναι καλό για αυτούς που θέλουν να κάνουν συνειδητό όνειρεμα να κρατάνε ένα ημερολόγιο, να καταγράφουν τα όνειρά τους, γιατί τότε βάζεις τον εαυτό σου, εκπαιδεύεις τον εαυτό σου στην ουσία να τα θυμάται καλύτερα. Ναι. Ή ας πούμε και να καταγράφεις το όνειρό σου κατευθείαν με το που ξυπνάς, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, βλέπεις ένα όνειρο, το θυμάσαι και μετά από 2-3 λεπτά λες τι ήταν αυτό που είδα και δεν θυμάσαι τίποτα. Και, οπότε το και καλό ό,τι είναι... και αν νομίζεις ότι θυμάσαι, είναι σίγουρα μια διαστρεβλωμένη εικόνα του ονείρου που είδες. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Οπότε στην ουσία είναι σαν να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου, να βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να δίνει σημασία στα όνειρα. Οπότε όταν βρίσκεσαι στο όνειρο, να μπορείς να μπαίνεις σε αυτή την κατάσταση πιο εύκολα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, μιλάμε για χιλιάδες σελίδες, έτσι, ονειρικών, ναι, ημερολογίων, άνθρωποι που έχουν ολόκληρη ονειρική γεωγραφία, ας πούμε, με μέρη και χώρες και πράγματα που υπάρχουν εκεί. Και το περίεργο είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλά κοινά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει συνειδητό ονείρεμα στη Φιλανδία, βρίσκει κάτι κοινό στον ονειρικό κόσμο και το περιγράφουν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με έναν άνθρωπο που κάνει συνειδητό ονείρεμα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Οπότε βλέπεις ότι κάτι περίεργο υπάρχει εκεί. Επίσης, ένας κοινός κόσμος για όλους. Ένας κοινός κόσμος που είναι πέρα από τις αισθήσεις μας. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ας πούμε, στην ουσία να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να κάνεις συνειδητό ονείρεμα. Ο πιο βασικός τρόπος είναι όταν πέφτεις για ύπνο να λες λοιπόν σήμερα θα δω όνειρο και μέσα στο όνειρό μου θα αποκτήσω έλεγχο του ονείρου. Ναι. Και όταν ξυπνήσω θα τα θυμάμαι όλα. Το επαναλαμβάνεις αυτό στον εαυτό σου. Οπότε στην ουσία είναι σαν μια εντολή που εντυπώνεται μέσα σου και μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει πιο εύκολα. Το άλλο είναι αυτό που λέμε τα reality checks. Που στα ελληνικά, ας πούμε, θα ήταν κάπως τα τεστ πραγματικότητας, δεν ξέρω πώς να το πω. Έλεγχος πραγματικότητας. Ναι, που στην ουσία τι είναι. Είναι στην καθημερινότητά μας όλοι, ζούμε τη ζωή μας και ξαφνικά, ας πούμε, να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και να σου γίνει συνήθεια. Παράδειγμα, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι είναι να προσπαθούν με τον δείκτη να τρυπήσουν, ναι, την παλάμη τους. Δηλαδή, με το δεξί δείκτη, παράδειγμα, να προσπαθήσεις να τρυπήσεις την αριστερή παλάμη. Ναι. Και αυτό είναι και ξέρεις και μια χειρονομία που χρησιμοποιούν οι συνειδητοί, οι ονειρευτές μεταξύ τους σαν χαιρετισμό, έτσι. Είναι πάρα πολύ. Α, ναι, δεν το γνώριζα αυτό.
Ναι, δηλαδή το να προσπαθείς να βάλεις τον δεξί σου δείκτη μέσα στην παλάμη την αριστερή. Ναι. Αν το κάνεις αυτό καθημερινά και το κάνεις δεκάδες φορές, τότε αποκτάς αυτή τη συνήθεια. Οπότε το κάνεις και μέσα στο όνειρο. Και μέσα στο όνειρο συνειδητοποιείς ότι τελικά το δεξί σου δάχτυλο όντως τρυπάει την παλάμη. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι είμαι σε όνειρο, γίνεται το trigger, γίνεται η ενεργοποίηση και από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις μέσα στο όνειρό σου ό,τι θέλεις. Ό,τι θες, ναι. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές, πάρα πολλές τεχνικές που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Παράδειγμα, κάποια τεχνική που μας, όταν πήρα μέρος στην έρευνα του Πανεπιστήμιου του Essex που έλεγα, που μας αναγκάσανε όλους να την κάνουμε για να δούνε μετά τα αποτελέσματα, ήταν ότι επειδή ακριβώς ο ύπνος REM, το συνειδητό όνειρο, συμβαίνει κάθε 60 με 90 λεπτά και όλος ο κύκλος ύπνου, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή από το υπναγωγικό στάδιο, το επόμενο στάδιο, το ύπνος REM και το επόμενο στάδιο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, κρατάει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες. Οπότε μας αναγκάζανε να ξυπνάμε κάθε 2 ώρες και 45 λεπτά και να καταγράφουμε αν έχουμε δει όνειρα και τι έχουμε δει και όλα αυτά. Ναι. Έπρεπε να σηκωθείς, να είσαι ξύπνιος, να περπατήσεις για 5 με 10 λεπτά και μετά να ξανακοιμηθείς έχοντας στο μυαλό σου αυτό που έβλεπες στο όνειρό σου πριν. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείς στην ουσία κάποιες διαδικασίες που σε οδηγούν πιο εύκολα στο συνειδητό ονείρεμα. Μέσα από τη συνέχιση ενός ονείρου, Ναι, δηλαδή, και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ουσίες και κάποιες χημικές διεργασίες τέλος πάντων που συμβαίνουν στον οργανισμό, ναι, που πρέπει κάθε 2 ώρες και 45 λεπτά να ξυπνάς, να περπατάς για 10 λεπτά και μετά να ξανακοιμάσαι. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ να περιγράψω. Ναι, δεν μπορείς να το προσδιορίσεις, αλλά όντως αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει. Ναι, αλλά αυτοί ξέρουν, οπότε μας βάζανε να το κάνουμε αυτό επανειλημμένα. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Ήταν σαν να έκανα παιδί από την αρχή, ας πούμε. Το φαντάζομαι. Αν και δεν το έχω βιώσει, ναι, φαντάζομαι πως μπορεί να είναι. Ναι. Κάποιος θα ρωτήσει τώρα, ας πούμε, που μπορεί να μην ξέρει τις διαφορές. Η διαφορά του φωτεινού ονειρέματος με την αστική προβολή, ποιες είναι οι διαφορές? Δηλαδή, γιατί να επιχειρήσω να κάνω φωτεινό ονείρεμα και να μην επιχειρήσω να κάνω μια αστική προβολή? Είναι πιο άμεση εμπειρία? Είναι μια επίσκεψη σε ένα διαφορετικό κόσμο? Όχι τον ονειρικό, αλλά τον αστρικό, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, τελικά υπάρχουν πολλές απόψεις και οι απόψεις δίστανται. Νομίζω ότι τελικά είναι δύο διαφορετικές πόρτες που όντως οδηγούν στο ίδιο μέρος. Απλά, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αστρική προβολή πολύ πιο εύκολα. Είναι κάτι που αν συγκεντρωθούν και κάνουν διαλογισμό μπορούν να φτάσουν εκεί. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν συνειδητό όνειρεμα πολύ πιο εύκολα. Αλλά σύμφωνα με τις έρευνες πάλι του Λεμπέρς, ο συγκεκριμένος είπε ότι αν κάποιος κάνει το ένα, πολύ εύκολα μπορεί να εκπαιδευτεί να κάνει και το άλλο. Και το άλλο, ναι. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν πιο εύκολα στην αστρική προβολή και κάποιοι που κάνουν συνειδητό όνειρεμα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως, πάνω κάτω. Είναι η επίσκεψη του αστρικού μας σώματος σε έναν κόσμο μη ορατό από τις φυσικές μας αισθήσεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Σε έναν κόσμο που ίσως υπάρχει, ίσως συνυπάρχει με το δικό μας και εμείς δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για παράλληλους κόσμους, ας πούμε, όχι με την έννοια του multiverse, αλλά με την έννοια... Ακριβώς, ναι. Ναι, είναι ένας παράλληλος κόσμος που το φυσικό μας σώμα δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Ακριβώς. Και μόνο ένα και άλλο όχημα θα μπορούσε να βιώσει, ας πούμε. Ναι, πολύ ωραία το λες, ακριβώς έτσι. Ένα άλλο όχημα. Και ότι στην ουσία είναι ένας κόσμος, από αυτά που λένε όλοι όσοι το κάνουν, που συνυπάρχει με το δικό μας και είναι σαν ένα καθρέφτισμα. Δηλαδή δεν είναι τελείως διαφορετικός, ναι, από αυτό που βλέπουμε εμείς και βιώνουμε. Είναι ένα ενεργειακό καθρέφτισμα στο οποίο πάλι υπάρχουν χώρες, πάλι υπάρχουν βουνά στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχουν ενεργειακές τρύπες, υπάρχουν κτίρια συγκεκριμένα. Αυτό γειτονιές που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη... Πώς, γειτονιές, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πολλές φορές κάποιος που ταξιδεύει στα αστρικά πεδία ή στον ονειρικό κόσμο, όπως θες πες το, δεν ταξιδεύει απλά στο χώρο,
δηλαδή δεν μεταφέρεται από αυτή την πραγματικότητα στην άλλη απλά, μεταφέρεται και στο χρόνο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν αυτοί που προσπαθούσαν να κάνουν το remote viewing, έτσι, οι κατάσκοποι. Ναι. Ότι μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να καταφέρουν να προσγειωθούν, θα το πω σε εισαγωγικά, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο πείραμα που είχαν κάνει ήταν ότι τότε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο είχαν στείλει έναν συγκεκριμένο ονειρευτή να δει ένα μέρος το οποίο ήταν απόρριτο, ας πούμε, στη Ρωσία. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, γύρισε πίσω, υποτίθεται, το περιέγραψε και μετά από έρευνες είδαν ότι αυτό το μέρος που περιέγραψε δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε πριν 75 χρόνια. Οπότε είχε ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, έτσι. Ναι, και υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι επισκέφθηκαν και ότι ταξίδευσαν στο μέλλον. Ένα πάρα πολύ ωραίο που άκουσα επίσης και το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Ήταν μια γυναίκα η οποία έπαιρνε μέρος σε όλα αυτά. Νομίζω ονομαζόταν Garfield, ήταν ψυχίατρος και έπαιρνε μέρος σε αυτά τα πειράματα. Αυτό που κάνανε λοιπόν ήταν ότι ζήτησαν να περιγράψει ένα συγκεκριμένο κτίριο. Ένα κτίριο το οποίο ανήκει, ας πούμε, στη CIA, ξέρω εγώ, ή στο FBI, σε μια συγκεκριμένη μυστική υπηρεσία. Αυτή αυτοσυγκεντρώθηκε με αστρική προβολή, όχι με συνειδητό όνειρεμα. Κατάφερε να πάει κάπου, τέλος πάντων, γύρισε πίσω και τους ζωγράφισε ακριβώς το κτίριο με λεπτομέρειες. Μετά από ένα λεπτό, της φέρανε μπροστά ένα χαρτί και της λένε: κοίταξε να δεις, είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που σου δείχνουμε εμείς τώρα. Ναι. Πώς το έκανες αυτό? Η γυναίκα λέει αυτή ότι ξέρετε κάτι, έκλεψα λίγο. Γιατί δεν πήγα στο μέρος που μου είπατε. Απλά ταξίδεψα 5 λεπτά μπροστά στο χρόνο και είδα το σχέδιο που θα μου δείχνατε. Οχ. Οπότε το βίντεο και είναι ένα τσιτ, ξέρεις, είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι ένα τσιτ και όμως, βάζει... όμως αυτό σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να είναι εφικτό και το ταξίδι στο χρόνο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Ακριβώς αυτό και μετά. Επειδή γίνει... Ναι, αλλά γενικότερα είναι αποδεκτό ότι δεν υπάρχει ούτε η έννοια του χρόνου από μόνη της, ούτε η έννοια του χώρου από μόνη της. Υπάρχει το πλέγμα του χώρου-χρόνου. Οπότε είναι φυσιολογικό όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι ταξιδεύει στο χώρο να ταξιδεύει και στο χρόνο. Γι' αυτό πολλοί πιστεύουν ότι και μερικά όνειρα, έστω και ασυναίσθητα, μπορεί να είναι και τροποντινά προφητικά ορισμένες φορές. Να έχουν μέσα τους το προφητικό στοιχείο έστω. Γιατί ίσως αποκαλύπτουν και στιγμές του μέλλοντος, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς αυτό. Εγώ ξέρεις τι νομίζω και τελικά έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα ότι αυτό που δεν ξέρω αν έχεις δει το Fringe στη σειρά. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ήταν οι παρατηρητές. Ναι. Με εκείνη την εκπληκτική σκηνή με το Σολίνα που του δείχνει ένα Σολίνα και του λέει εδώ είναι, στην άκρη του Σολίνα είναι ξέρω εγώ το παρελθόν και στο τέλος είναι το μέλλον. Ναι. Και το γυρνάει στο πλάι και του λέει όλα αυτά συνυπάρχουν για εμάς, δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Όταν κάποιος ταξιδεύει λοιπόν εκεί, όσον αφορά τα προφητικά όνειρα, έτσι, ναι. Στην ουσία μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάτι, σε κάποια πληροφορία που είναι να συμβεί. Γιατί θεωρητικά, και αν πάρουμε και τη θεωρία των ακασικών αρχείων, έτσι, για τα οποία μιλήσαμε λίγο πριν, ίσα. Όλες οι πληροφορίες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο χρόνο. Ό,τι είναι να συμβεί στο μέλλον έχει ήδη συμβεί. Ναι. Τώρα μιλάω λίγο και ακούγομαι σαν το Dark τη σειρά, έτσι, με την οποία έχω φάει κόλλημα. Και εγώ το ίδιο. Ναι. Όλα έχουν ήδη συμβεί. Οπότε στην ουσία εμείς είμαστε σαν ένας υπολογιστής που για κάποια δευτερόλεπτα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία και να δει πράγματα που είναι να συμβούν στο μέλλον ή να έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ναι, είναι αυτό που λένε ότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, απλά εμείς τον αντιμετωπίζουμε γραμμικά και ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Είναι δύσκολη έννοια, αλλά... Πολύ γοητευτική. Οι αρχαίοι Έλληνες πάντως έλεγαν ότι ο χρόνος δεν είναι μια ευθεία, είναι διάνυσμα στην ουσία. Επίσης, όλα αυτά που συζητάμε τώρα για τον άλλο κόσμο και για το πώς υπάρχει το αστρικό σώμα, που στην ουσία μπορεί να είναι η ψυχή, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές τις συζητήσεις, αν τις σχετίσουμε με την μετενσάρκωση, με την μετενψύχωση. Ναι. Διάβαζα παλιά, νομίζω, Λομ Σαν Ράμπα λέγεται. Ήταν ένας Άγγλος ο οποίος είχε ασπαστεί το βουδισμό και είχε γράψει βιβλία για την αστρική προβολή και για το διαλογισμό και ισχυρίστηκε ότι στο τέλος της ζωής του κατάφερε να μεταφέρει τη συνείδησή του σε ένα άλλο σώμα.
Ναι. Ο οποίος και αυτός βέβαια δέχτηκε πάρα πολύ αμφισβήτηση και πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, αν δεχτούμε ότι ο καθένας από εμάς έχει μέσα του μια συγκεκριμένη ψυχική ενέργεια, ας το ονομάσουμε ψυχή, η οποία μπορεί απλά, δεν χάνεται μετά το θάνατο και μπορεί απλά να μεταφερθεί σε ένα άλλο σώμα, μην έχοντας επίγνωση του τι έχει συμβεί, τότε υπάρχουν. Που θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που λένε ότι έχουν αναμνήσεις από μια προηγούμενη ζωή, έτσι. Ναι, ναι. Και ότι θυμάμαι, ας πούμε, κάτω από ύπνωση τέλος πάντων, ότι θυμάμαι ότι στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν αυτό ή θυμάμαι ότι ήμουν εκείνο. Αυτό που αναρωτιέμαι εγώ και τώρα τελευταία το συνειδητοποίησα και λέω, τελικά μπορεί να μην συμβαίνει ακριβώς αυτό. Είναι ότι ποιος μου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αναμνήσεις από μια προηγούμενη ζωή, έτσι, ή ότι απλά δεν έχει πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία. Που είναι καταγεγραμμένες όλες οι εμπειρίες όλων των ανθρώπων του παρελθόν και στο μέλλον, ή ότι μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα θεωρία, ότι απλά έρχεται επικοινωνεί με το πνεύμα και την ψυχή ενός ανθρώπου, ενός άλλου ανθρώπου, τελείως διαφορετικού ανθρώπου και τελείως διαφορετικής συνείδησης, που έχει βιώσει αυτό το πράγμα. Και εκεί κολλάει και η θεωρία του Καστανέντο ότι υπάρχουν clusters, υπάρχουν σμήνοι, ναι, στην ουσία ψυχών που επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι συνδεδεμένες άρρηκτα μεταξύ τους και θα είναι για πάντα για συνδεδεμένες. Ναι. Δηλαδή ομάδες ψυχών στην ουσία. Οπότε μπορεί αυτό που θυμάμαι εγώ ως εγώ, όχι εγώ, ως προηγούμενη ζωή, να είναι απλά οι πληροφορίες και τα βιώματα κάποιου άλλου ανθρώπου που έχει βιώσει όλα αυτά. Αυτό με τα ακασικά αρχεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό μίλησα εγώ για το Cloud Atlas πριν, έριξα το hint για το Cloud Atlas, γιατί ίσως και αυτό να είναι η αναζήτηση του ανθρώπου όταν επιχειρεί να κάνει τέτοιες πρακτικές, δηλαδή να έρθει λίγο πιο κοντά και σε αυτή την πηγή των πληροφοριών και των γνώσεων, έτσι. Ακριβώς αυτό, και ξέρεις, ρε παιδί μου, νομίζω ότι όλοι μέσα μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο, ότι υπάρχει, ναι, ένας σκοπός, ότι υπάρχουν τα ακασικά αρχεία, ότι υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες κάπου αλλού, γιατί έτσι καθησυχαζόμαστε έτσι και λέμε ότι ξέρεις, υπάρχει και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαι μόνο εγώ και όταν θα πεθάνω δεν θα υπάρχει τίποτα μετά από αυτό και είμαι απλά ένα υλικό σώμα. Για μένα, ναι, αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος, το ότι πραγματικά δεν είμαστε τίποτα και ότι μετά από όλα αυτά που ζούμε δεν θα υπάρξει τίποτα και ότι η ψυχή είναι απλά μια ψευδαίσθηση. Εδώ στήθηκε ολόκληρη μυθολογία με βάση τον κοσμικό, γιατί αυτό που περιγράφεις είναι κατά κάποιο τρόπο κοσμικός τρόμος. Ναι. Η ασημαντότητα του ανθρώπου μπροστά στο κοσμικό χάος, ας πούμε, στο ότι δεν είμαστε τίποτα μπροστά σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν και ότι απλά η ύπαρξή μας είναι τυχαιότητα. Εγώ δεν το πιστεύω απαραίτητα αυτό. Ούτε εγώ το πιστεύω και το ότι είμαστε τίποτα, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ μικροί και ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι μάταια, ας πούμε, αυτό ίσως θα μπορούσα να το δεχτώ. Δεν θα μπορούσα να δεχτώ όμως ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δεν έχουν κανένα σκοπό. Δηλαδή για μένα αυτό είναι έτσι, λίγο με στεναχωρεί αυτή η ιδέα. Ότι είναι, όλα αυτά που κάνουμε και όλα αυτά που ζούμε. Είναι στενάχωρο πάρα πολύ, ναι, όντως. Δηλαδή θέλω να πιστεύω μέσα μου ότι όλα αυτά που ζούμε έχουν κάποια ελάχιστη έστω μικρή αξία, ας πούμε, και ένα σκοπό. Φυσικά. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης. Δηλαδή αυτό είναι που δίνει ουσία στην ύπαρξή μας και όχι μόνο το να δημιουργήσουμε στη φυσική μας ζωή και μετά απλά όλα να σβήσουν. Είναι η φυσική συνέχεια, ναι, η ελπίδα ότι κάτι υπάρχει πέρα και μετά από το θάνατο κυρίως. Ακριβώς. Και δεν έχει να κάνει με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του καθενός. Έχει να κάνει, νομίζω, είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πιστεύει, παράδειγμα, στο χριστιανισμό, αλλά παρόλα αυτά να πιστεύει στη μετενσάρκωση και δεν έχει να κάνει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτό. Και μάλιστα είχα διαβάσει ένα γνωμικό που ήταν πάρα πολύ ωραίο σε σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα. Ότι ο ύπνος σε προετοιμάζει για το θάνατο και τα όνειρα σε προετοιμάζουν για την αθανασία. Ωραίο αυτό. Γιατί στην ουσία, και που δεν έχω βρει τελικά, το έχω σημειώσει στα ημερολόγια μου από το 1999, ας πούμε, ναι, και δεν έχω βρει ποιος το είπε και γιατί το είπε και δεν έχω βρει τίποτα. Αν βρει κάποιος ποιος το είπε, ας μας το γράψει στα σχόλια. Θα το γράψει στα σχόλια. Ναι, ναι. Το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και ξέρεις, όσοι έχουν βιώσει κάτι τέτοιο, το συνειδητό ονείρεμα, εκεί καταλαβαίνεις
στην ουσία τη φύση της ψυχικής σου, της ψυχής. Ότι το σώμα σου, ας πούμε, είναι απλά ένα όχημα, αυτό που είχες πει και εσύ πριν. Είναι απλά ένα όχημα που σε μεταφέρει και αναγκαστικά το φοράς για να μεταφέρεσαι στην πραγματικότητα, στον υλικό κόσμο. Είχα δει μια εξαιρετική ταινία, η οποία δεν είναι καμία παραγωγή, ας πούμε, χολιγουντιανή, αλλά ήταν η στιγμή που έπρεπε να τη δω πριν χρόνια, όταν έχασα τον πατέρα μου. Με πιάνει μια φίλη, η οποία ήταν σχετικά ψαγμένη, και μου λέει: «Έχεις δει Το σπίτι μας?» Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το έχω δει! Τη βραζιλιάνικη, δεν λες? Βραζιλιάνικη, πορτογαλική, ναι, κάτι από τα δύο. Ταινιάρα. Λοιπόν, έκατσα και την είδα. Και πραγματικά όταν τελείωσε, λέω: «Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα?» Ας πούμε, προτείνω σε όποιον δεν την έχει δει να την ψάξει, να την βρει. Μπορεί και να υπάρχει στο YouTube, δεν ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει στο YouTube. Δεν υπάρχει. Που δείχνει το ταξίδι της ψυχής και το τι ακολουθεί μετά, ας πούμε. Είναι εκπληκτική η ταινία και μου την προτείνανε πέρυσι και την είδα και λέω: «Αυτό το αριστούργημα εγώ πώς δεν το έχω δει ποτέ», ας πούμε. Ναι, ναι. Πραγματικά το θεωρώ μια από τις top ταινίες ever. Και μιλάει για την ψυχή και που πηγαίνουμε μετά και όλα αυτά. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, με πολλές μεταφορές και συμβολισμούς. Πάντως, πέρα από αυτήν που θεωρώ ότι πρέπει να τη δει κάποιος, γιατί στην ουσία αυτή η ταινία δεν μιλάει για το συνειδητό όνειρεμα και τα όνειρα, μιλάει για το ταξίδι της ψυχής. Ναι. Για τη μετενσάρκωση, ναι. Πέρα από το Waking Life που ανέφερα και νομίζω ότι πρέπει να το δει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το συνειδητό όνειρεμα και τις αστρικές προβολές, υπάρχει το Cloud Atlas που είπες και εσύ, και φυσικά μια ταινία που νομίζω ότι πρέπει να δουν όλοι που ασχολούνται, αν δεν έχουν δει όλοι που ασχολούνται με όλα αυτά, είναι το Inception. Και συγκεκριμένα ο δημιουργός του Inception είπε ότι όλο αυτό το εμπνεύστηκα από δικές μου εμπειρίες και καταστάσεις που έχω βιώσει εγώ ο ίδιος. Ναι. Το Inception θεωρείται για τους συνειδητούς ονειρευτές, να το πω, βίβλος πραγματικά. Δηλαδή σε βάζει τη διαδικασία να σκεφτείς, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι τελικά το συγκεκριμένο που συζητάμε τώρα δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία να το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Και αν κάποιος έχει καταφέρει να κάνει συνειδητό ονείρεμα χωρίς να νιώθει ότι κινδυνεύει, ότι απειλείται από σκοτεινές οντότητες, βολαδόρες ή οτιδήποτε, ναι, το απολαμβάνει πάρα πολύ. Και είναι κάτι πάρα πολύ λυτρωτικό και νομίζω ότι πρέπει να μείνει εκεί αν κάποιος το βιώνει, σε αυτή την αίσθηση. Και να μην το υπεραναλύσει. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν το έχεις δει, υπάρχουν κάποιες έτσι, μια τάση ας πούμε, για την καταγραφή των ονείρων του ανθρώπου. Υπάρχουν mm-hmm. κάποια εργαστήρια στην Κίνα ή ξέρω εγώ κάποιες επιστημονικές ομάδες οι οποίες επιχειρούν να αποτυπώσουν εικόνα από τα όνειρα, ας πούμε. Αυτό και τι θεωρείς ότι γίνεται? Ναι, να αποτυπώσουν τα όνειρα. Εντάξει, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα. Αλλά να τα καταγράψουν, εννοείς σαν εικόνα ή ναι, σαν πλοκή, ας πούμε. Όχι, πλέον προσπαθούν, επιχειρούν να αναπτύξουν την τεχνολογία η οποία θα καταγράφει την εικόνα. Mm-hmm. Αρχικά προσπάθησαν να το κάνουν μέσω των προσώπων, ας πούμε. Δηλαδή, έβαζαν έναν ονειρευτή να δει κάποιες φωτογραφίες κάποιων προσώπων στην αρχή. Και μετά μέσω του ονείρου να προσπαθήσει να θυμηθεί αυτά τα πρόσωπα και να δουν κατά πόσο το μηχάνημα μπορεί να αποτυπώσει και με πόση ακρίβεια. Αυτό γιατί μπορεί να συμβαίνει, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλουμε να καταγράψουμε για να αποτυπώσουμε τα όνειρά μας? Δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ προσωπικό, ονειρικός μας κόσμος, ας πούμε? Είναι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά επειδή είναι κάτι που βιώνουμε όλοι, νομίζω ότι έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου, να το περιγράψουμε στον άλλον αυτό που ζούμε εκεί. Ή να σου πω, ας πούμε, για ένα όνειρο που είδα προχθές που ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό. Έχουμε έτσι αυτή την επιθυμία, αυτή την τάση να θέλουμε να μοιραζόμαστε τα όνειρά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που συνέβαινε από πολύ παλιότερα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και συγγραφείς και αρχαίοι Έλληνες και οτιδήποτε και που θέλουν να καταγράψουν τα όνειρά τους και να τα περιγράψουν και να δώσουν και στους άλλους την ευκαιρία να τα δουν, να τα βιώσουν, να τα ζήσουν. Τώρα αυτό που λες, νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί τα επόμενα χρόνια, αν δεν έχει συμβεί ήδη, έτσι, δηλαδή να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μηχάνημα που καταγράφει τις εικόνες που βλέπουμε στο όνειρό μας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό, το οποίο ταυτόχρονα όμως είναι και λίγο τρομακτικό. Αυτό λέω, ναι, είναι λίγο. Τώρα που το σκέφτομαι, ναι, βασικά, ναι, τώρα με έβαλε στη διαδικασία να σκεφτώ το άλλο, την άλλη πλευρά. Το πώς, παράδειγμα, αν καταφέρουμε να καταγράψουμε αυτές τις εικόνες, θα μπορούσαν να ανεβούν σε ένα αρχείο, έτσι.
Ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτό, να ξέρει τι φοβάσαι, να ξέρει τι σε στεναχωρεί και το πώς τα όνειρα, ας πούμε, είναι κομμάτι μιας ολότητας, μιας συνείδησης που είναι το εσύ. Ναι. Και το πώς αυτό θα μπορούσε να περαστεί μέσα σε ηλεκτρονικά αρχεία και μετά πάμε στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Οπότε, ναι, εκεί πάει μετά εκεί. Στο transcendence και σε όλα αυτά. Ναι, εγώ σκέφτομαι και ότι μπορεί, ας πούμε, αν υπάρχουν τα κλασικά αρχεία, αν κάποιος μπορεί να αναπτύξει αυτή τη τεχνολογία ούτως ώστε να καταγράφει τα όνειρά σου και τις πληροφορίες που λαμβάνεις και τη γνώση που μπορεί να λαμβάνεις ανάλογα με την εξέλιξή σου στον ονειρικό κόσμο, να μπορεί να καταγράψει και τις πληροφορίες και τις γνώσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε ατομικό. Και ποιος μου λέει, τώρα που το λες, και ποιος μου λέει ότι τα κασικά αρχεία δεν είναι ακριβώς αυτό? Είναι δηλαδή πληροφορίες που κάποιος έχει καταφέρει, ας το παράδειγμα, να το κάνει στο μέλλον, που είναι καταγεγραμμένες πληροφορίες σαν data, έτσι, ναι, σε κάποιον τεράστιο ηλεκτρονικό εγκέφαλο, που απλά εμείς κάποιες φορές έχουμε την πρόσβαση σε αυτό. Είναι τρομακτικό σαν ιδέα, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα η κουβέντα που ξέρεις μπορεί να ανοίξει και να το συζητάς άπειρες ώρες, γιατί πάμε μετά και στο simulation hypothesis και σε πολλά πράγματα, ναι, 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 τα οποία θέλουν άπειρες ώρες. Δηλαδή ακόμη και το θέμα που επιλέξαμε να αναπτύξουμε σήμερα πάλι δεν λύνεται ή δεν συζητιέται σε μία μισή ώρα εκπομπής, ας πούμε. Θέλει ώρες και ώρες και μέρες και χρόνια αναζήτησης. Αυτό οφείλω να το πω γιατί ξέρεις. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, και εδώ να κάνω και ένα μικρό, ας πούμε, έτσι, disclaimer και να πω ότι δεν μιλώ ως ειδική, έτσι. Μιλώ σαν ένας άνθρωπος που απλά τα έχει μελετήσει και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είμαι, ξέρω εγώ, αναλύτρια τέτοιων φαινομένων ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Και ξέρεις πώς συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο. Μετά θα πάμε, ας πούμε, στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά θα πάμε στο simulation theory, μετά θα πάμε στο Mandela effect. Και, ακριβώς. Και είναι τελικά ένας κύκλος, ένας κύκλος που δεν σταματάει ποτέ. Για ένα μυαλό που ψάχνει πράγματα, έχει άπειρο υλικό να σκέφτεσαι έτσι αιώνια. Έχει πάρα πολύ πράγμα και ίσως και όλα αυτά να συνδέονται κιόλας. Δηλαδή, να είδες τώρα το ένα θέμα, φέρνει το άλλο και πάνω που πας να αναλύσεις, ας πούμε, την αστική προβολή και το φωτεινό ονείρεμα, μετά σε πάει στο πόσο προσωπικά είναι τα όνειρά σου και αν κάποιος μπορείς να τα καταγράψει και τελικά πως έχουν καταγραφεί όλα τα όνειρα και όλες οι πληροφορίες και απλά εμείς τα βιώνουμε με έναν άλλο τρόπο ονειρικό, έχοντας πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Είναι λίγο κουλό, αλλά ξέρεις, όταν αναζητάς θες να ψάχνεις και τις όποιες πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχεις. Ακριβώς. Και όλα τελικά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και να γυρίσουμε πίσω στον Dark που λέει ότι όλα συνδέονται τελικά. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα και ξυπνάνε μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. Που τέλος πάντων περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά τα θέματα σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι τελικά είναι πολύ υγιές αυτό, δηλαδή ένας άνθρωπος να μην επαναπαύεται και να ψάχνει το μετά, να ψάχνει το αλλού και να προσπαθεί να μην έχει προκαταλήψεις, έτσι. Να ανοίγει τη συνείδησή του για να δεχτεί και να δει και να βιώσει παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και η επερχόμενη εποχή, ότι πλέον περάσαμε από το στάδιο ή περνάμε, είμαστε στο μεταβατικό στάδιο όπου δεν υπήρχε καμία πνευματική αναζήτηση, ήταν σχεδόν μηδαμινή και πλέον αρχίζει λίγο να ανοίγει το πράγμα. Αυτή την εντύπωση έχω, ναι, τουλάχιστον. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω και νομίζω ότι έχει να κάνει και με, και με τις πληροφορίες, έτσι. Φυσικά, που έχουμε, ναι, όλοι πολύ εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και σε γνώσεις, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη φυσική εξέλιξη. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι όσο περνάνε οι γενιές, έτσι, και το βλέπουμε και το βλέπω και εγώ και από τα παιδιά μου και από φίλους και γενικά, ότι τα παιδιά γεννιούνται, λες και είναι, ρε παιδί μου, πιο έξυπνα από ό,τι είμαστε. Όχι, λες, είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι ήμασταν εμείς. Είναι οι εξελιγμένες. Άρα πιο έτοιμα. Ναι. Και αυτό το βλέπεις έτσι από γενιά σε γενιά. Δηλαδή το βλέπω εγώ με τα παιδιά που γεννιούνται τώρα. Ναι. Πόσο μάλλον δηλαδή, άμα το δούμε αυτό σαν φαινόμενο σε διάρκεια, ξέρω εγώ, 100, 200, 300 ετών, βλέπεις ότι έρχονται γενιές
που είναι μέσα σε εισαγωγικά εξελιγμένες. Ναι, και αρκετά. Δηλαδή, σε ραγδαίο ρυθμό μπορώ να πω σε σχέση με τα προηγούμενα 200 χρόνια. Ακριβώς αυτό. Και μετά λες, ρε παιδί μου, όταν μιλάμε έτσι εξελιγμένα, μιλάμε για τις πνευματικές δεξιότητες, μιλάμε για το IQ, ναι, ναι. Για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται. Και μετά παίρνεις τη διαδικασία και λες, αυτό συμβαίνει γιατί περνάει μέσα από το DNA, ας πούμε, και γεννιούνται άνθρωποι που είναι πιο εξελιγμένοι, ή απλά συμβαίνει γιατί δέχονται περισσότερες πληροφορίες και απλά ζουν σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον από ό,τι ζούσαν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι το 1800, οπότε έχουν αυτή την πολυτέλεια να ασχοληθούν με άλλα πράγματα και να γίνουν πιο έξυπνα. Τώρα δεν ξέρω ποια συμβαίνει από τα δύο. Μπορεί να είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι συμβαίνει. Επίσης, κάτι πάρα πολύ που θέλω να το πω είναι το ότι μέσα από το συνειδητό ονείρεμα, πολλοί λένε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε στην ουσία ψυχικές ασθένειες ή να τις αντιμετωπίσουμε, όχι να τις θεραπεύσουμε, ή να διαχειριστούμε το μετατραυματικό στρες. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν βιώσει κάτι πάρα πολύ τραυματικό, που τους έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο, ναι, μέσα από το συνειδητό ονείρεμα και παρακολουθούμενοι και από γιατρό, έτσι, όχι από μόνοι, ναι, τους, μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτά τα τραύματα που έχουν. Και νομίζω ότι, γιατί το έχω δει αυτό, δηλαδή το έχω συζητήσει με άνθρωπο που το έχει κάνει, και ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ωφέλη του συνειδητού ονειρέματος που δεν το αναφέραμε πριν. Γενικά φαίνεται ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ή επιχειρούν να το πράξουν, να δοκιμάσουν το φωτεινό ονείρεμα, και από την άλλη υπάρχουν και αρκετοί που εναντιώνονται. Είπαμε πριν τους λόγους, δεν υπάρχει λόγος να τους αναπτύξουμε τώρα, γιατί υπάρχουν και θρησκευτικές προκαταλήψεις, ανεξάρτητα από το ποια θρησκεία υποστηρίζει ο καθένας, δεν το στοχοποιώ. Γενικότερα, ό,τι δεν γνωρίζουμε ή ό,τι μας κάνει να τρομάζουμε στο άκουσμά του, τείνουμε να το δαιμονοποιήσουμε, και πολλές φορές μπορεί να είναι μια μεταμορφωτική εμπειρία, με την καλή έννοια το λέω, και δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο προκατηλημένοι απέναντι σε κάποιες πρακτικές μόνο και μόνο επειδή θεωρούμε πως είναι ανύπαρκτες. Ναι, ναι, και ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί ο φόβος για το άγνωστο είναι αρχαίγονος φόβος, έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο όλοι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, νομίζω. Αλλά κάπου διάβαζα ότι αν κάποιος μπει φοβισμένος στον ενηρικό κόσμο, τότε θα δει πολύ σκοτεινές οντότητες και θα νιώσει ότι απειλείται και θα του συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Αν κάποιος μπει στον ονειρικό κόσμο έτσι με χαρά, θα βιώσει μόνο καλά πράγματα. Και επίσης να το αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που λέγαμε για τη μόρα, ρε παιδί μου, και για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και όλα αυτά, ότι ναι μεν υπάρχουν αυτοί που κατάφεραν να θεραπεύσουν αυτό το πράγμα, την υπνική παράλυση μέσω του συνειδητού ονειρέματος ή της αστρικής υποβολής, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταφέρει να σταματήσουν έτσι αυτό το φαινόμενο, να μην τους συμβαίνει αυτό το πράγμα, μέσα από τη θρησκεία, έτσι, δηλαδή. Φυσικά. Λέγοντας μια συγκεκριμένη προσευχή, έχοντας μια συγκεκριμένη εικονίτσα κάτω από το κεφάλι τους, οτιδήποτε, κάτω από το μαξιλάρι τους. Οπότε βλέπεις ότι τελικά όλα είναι θέμα προσέγγισης, δηλαδή και πίστης. Πώς προσεγγίζουμε ένα θέμα και πίστης, έχει να κάνει πάρα πολύ με την πίστη, με την ενέργεια που κουβαλάμε στην ουσία, βλέπουμε μπροστά μας, έρχεται μπροστά μας, η ενέργεια που φέρουμε εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς. Και όσον αφορά αυτό που έλεγες πριν για το ότι αν κάποιος προσεγγίσει τον ονειρικό κόσμο τρομαγμένος, θα βιώσει και τα ανάλογα πράγματα, αυτό υπάρχει ως κλασικό παράδειγμα στη μορφή του Lovecraft, ο οποίος πάλευε με τους εφιάλτες του και δημιούργησε μια ολόκληρη μυθολογία, ας πούμε, τρόμου, μέσα από τους εφιάλτες του κυρίως. Ο οποίος έκανε, και από ό,τι λένε, έκανε και συνειδητό ονείρεμα, χωρίς όμως να είναι υποστηρικτής. Δηλαδή ήταν τελείως ρεαλιστής ο Lovecraft, ας πούμε, από όσο ξέρω. Αλλά παρόλα αυτά βίωνε εφιάλτες και ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν φοβικός στη ζωή. Τότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έτρεμε και τη σκιά του, δεν ήθελε να ταξιδεύει, δεν μπορούσε τίποτα σχεδόν. Οπότε αυτό έβγαινε. Δεν ήθελε τον κόσμο, δεν ήθελε τα μικρόβια, δεν ήθελε. Δεν ήθελε τίποτα στην ουσία. Οπότε αυτό έβγαινε και στον ονειρικό του κόσμο, αυτό θέλω να πω.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και, και όπως λέγαμε και για τον Τέσλα, ο οποίος και αυτός είχε πολλά θέματα, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Υπήρχε περίοδος στη ζωή του που δεν έβγαινε, δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν, δεν είχε ερωτευτεί ποτέ. Ναι. Δεν είχε συγκεκριμένες, είχε OCD σίγουρα δηλαδή. Ήθελε, ναι, συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο να καθαρίζει συγκεκριμένες φορές το τραπέζι του και οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος, από ό,τι λέει και περιγράφει, παρόλο που είχε τέτοιες φοβίες, είχε καταφέρει να χρησιμοποιεί τον ονειρικό κόσμο προς όφελός του. Μιλάει βέβαια μια-δυο φορές, αν δεν κάνω λάθος, για εφιάλτες, για περίεργα όνειρα που έχει δει, αλλά δεν, ότι κατάφερνε με κάποιο τρόπο να το ελέγξει όλο αυτό. Δεν τον κατέβανε, Ναι, και μάλιστα το χρησιμοποίησε προς όφελός του, δηλαδή είχε πάρει πολλές φορές έμπνευση από τον ονειρικό κόσμο και έβρισκε λύσεις στα προβλήματά του. Και αυτό, να το πούμε, ότι εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί και ξέρω ότι συμβαίνει σε πολλούς. Ότι αν κοιμηθείς έχοντας στο μυαλό σου ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, μια κατάσταση που σε προβληματίζει, πολλές φορές ξυπνάς και έχεις τη λύση μέσα στο μυαλό σου. Πώς θα ξέρεις. Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει ένας επιστήμονας ο οποίος βρήκε ένα συγκεκριμένο χημικό τύπο, τέλος πάντων, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ξύπνησε και είχε το πρόβλημα αυτό στο μυαλό του και ξύπνησε με τη λύση του προβλήματος. Γιατί νομίζω ότι τελικά, μάλλον, όταν ονειρευόμαστε, είναι σαν να ανοίγουν κάποιες πόρτες και να βγαίνουν πράγματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, δεν τα αντιλαμβανόμαστε συνειδητά. Ναι. Οπότε, αν καταφέρουμε να βγάλουμε τα εμπόδια από τη μέση, μπορούμε να δούμε, είναι ας πούμε σε μια λίμνη, ρε παιδί μου, που πάνω-πάνω έχει έτσι φύλλα και βρωμιές, και αν καταφέρουμε κάπως να την καθαρίσουμε, μπορούμε να δούμε στον πάτο πράγματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν. Ναι, 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 είναι απολύτως λογικό αυτό που λες. Οπότε δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο, γιατί είμαστε ήδη σε μια μισή ώρα. Να μην το πάμε και τρία ώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε πάρα πολλές ώρες. Να πούμε ένα μήνυμα προς τον κόσμο που ενδιαφέρεται για το θέμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι καλό να κοιτάμε και λίγο βαθύτερα τα όνειρά μας. Εγώ με αυτό θα κλείσω, ας πούμε, και περιμένω και το δικό σου μήνυμα. Γιατί πολλές φορές μας αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία είναι δύσκολο υπό άλλη οπτική να τα αντικρίσουμε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Και ότι αν τα δούμε με καθαρό μάτι, και αν δεν μπορούμε να τα δούμε μόνοι μας, μπορούμε να ζητήσουμε πάντα τη βοήθεια κάποιου, έτσι, ψυχολόγου ή οτιδήποτε πνευματικού. Να δούμε πράγματα και να μάθουμε τον εαυτό μας καλύτερα, να δούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε αλλιώς. Ναι. Και επίσης αυτό που λέω πάντα είναι ότι, okay, μπορείς να πιστεύεις σε ό,τι θέλεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος πραγματικά, και με εξοργίζει μερικές φορές αυτό, να κρίνουμε όλους αυτούς που πιστεύουν σε όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είμαι σίγουρη, ρε παιδί μου, ότι θα υπάρξουν σχόλια που λένε, οκ, τι συζητούσατε τόσες ώρες και τι βλακίες είναι αυτά. Ναι, θα υπάρξουν. Αλλά, ρε παιδί μου, μη κρίνεις. Μη κρίνεις κάτι που δεν έχεις βιώσει, κάτι που δεν έχεις ζήσει. Δεν ξέρεις, γιατί υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που υποφέρουν από όλα αυτά, έτσι. Υποφέρουν από εφιάλτες, υποφέρουν από υπνική παράλυση. Προφανώς. Και υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τα όνειρα έχουν βρει λύση και έχουν θεραπευτεί. Αυτό, να είμαστε λιγάκι πιο ανεκτικοί, έτσι, και λίγο πιο ανοιχτοί στις απόψεις των άλλων. Γενικά είναι, δυστυχώς ζούμε την εποχή του keyboard warrior και της κριτικής. Ναι. Και αυτό είναι αναπόφευκτο, είτε συζητάς για τη θρησκεία, είτε συζητάς για οποιοδήποτε θέμα. Είναι εύκολο πλέον να κριτικάρουμε ένας τον άλλον, και αυτό μόνο κακό μπορεί να μας κάνει, ανεξάρτητα από το θέμα που συζητάμε. Είναι καλό, ναι, να είμαστε λίγο καλοπροαίρετοι ο ένας απέναντι στον άλλον, ανεξάρτητα αν συζητάμε για τα όνειρα ή για κάτι πιο εύπεπτο. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οπότε αυτό το, εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να έχει ο καθένας από εμάς αυτό στο μυαλό του. Οπότε εγώ θα έλεγα αυτό, να μην κρίνει κάποιον που βιώνει όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι ακόμα και αν, ας πούμε, έχω συζητήσει με ονειρευτή, έτσι, ναι, που μου περιγράφει, έτσι, χώρες, ξέρω εγώ, καταστάσεις, γειτονιές, νησιά, ναι, περίεργα, που μπορεί εγώ μέσα στο μυαλό μου να λέω, okay, είναι στη φαντασία του ή μου λέει ψέματα, οτιδήποτε. Μπορεί να σκέφτομαι ό,τι θέλω, αλλά και μόνο να κάθομαι να τον ακούσω, για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά. Μου περιγράφει πράγματα που είναι έτσι μαγικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε δες το έτσι, ρε παιδί μου, ακόμα και αν δεν πιστεύεις, δες το έτσι. Δες, ναι, το απλά σαν μια ιστορία.
Ωραία, θα κλείσουμε με αυτό το μήνυμα και θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και ξέρω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε 8 ώρες συζήτηση για αυτό το θέμα. Απλά θα το κρατήσουμε εδώ για να μην κουράσουμε και τον κόσμο και θέλω να μας πούν και στα σχόλια την άποψή τους, κόσμια και καλοπροαίρετα πάντα, σχετικά με το φωτεινό ονείραμα και την αστική προβολή και όλα όσα συζητήσαμε, έτσι ώστε να γίνει και ένας διάλογος κάτω στα σχόλια. Και το κατά πόσο, ρε παιδί μου, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κατά πόσο έχουν βιώσει οι ίδιοι έτσι τέτοιες καταστάσεις, να μας πούνε. Ναι, με ένα ή με ένα όχι ή οτιδήποτε, να μοιραστούν τέλος πάντων τις εμπειρίες τους. Και να σε ευχαριστήσω εγώ, έτσι, εγώ σε ευχαριστώ παραπάνω. Γιατί όχι, αυτό και εγώ σε ευχαριστώ, γιατί σήμερα εδώ. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε λίγο μπροστά με συνεργασίες και με ανταλλαγή απόψεων. Γιατί και νομίζω ότι λίγο λείπει αυτό. Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που ξεκίνησες και περιμένω έτσι με μεγάλη αγωνία να δω ποιοι άλλοι θα έρθουν, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να κάθομαι να ακούω τέτοιες συζητήσεις. Θα έρθουν αρκετοί. Δεν θα πω τίποτα ούτε σε σένα ούτε σε κανέναν, απλά να σε ευχαριστήσω και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πραγματικά. Περιμένω και τα σχόλια των παιδιών στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Οπότε σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε εμείς στο επόμενο επεισόδιο.